Αγαπητή Κορίνα, τι θα έκανες αν ο αγαπημένος σου διάβαζε κρυφά το ημερολογιό σου? Τις προάλλες έπιασα τον Νικόλα χωμένο μέσα στις σελίδες του ημερολογίου μου με μία αγωνία, λες και διάβαζε αστυνομικό μυθιστόρημα. Τον λάτρευα και τον λατρεύω ακόμα. Πώς μπορώ όμως να του έχω ξανά εμπιστοσύνη όταν παραβίασε έτσι την προσωπική μου ζωή? You won't admit you love me. And so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestas. Αναστάση μου, κοίτα κάτι γλυκά. Θέλει γλυκό το μωρό μου. Μετά το φαγητό. Κοίτα τους, ρε παιδί μου. Έχει χώσει τη μούρη του μέσα στην εφημερίδα, λες και είναι μόνος του. Μα μόνος του είναι, τι νομίζεις? Καλά, βέβαια, φταίει και αυτή που το ανέχεται. Έτσι είναι οι γυναίκες. Λοιπόν, σου πάω στοίχημα ότι αυτή δεν θέλει να το βλέπει μπροστά της και τα ανέχεται όλα για το παιδί της. Και εσύ έτσι έκανες? Έτσι. Μέχρι που δεν πήγαινε άλλο. Χαίρετε, δεν άργησα. Όχι, εσύ δεν άργησες. Εμείς βιαζόμαστε να περάσουμε στα γλυκά. Βέρα. Δεν είχαμε συστηθεί, αλλά σε θυμάμαι εκείνο το απόγευμα στο συνεργείο με το γιο σου. Κι εγώ σε θυμάμαι, ήσουν πολύ ευγενικός. Πού να το φανταστώ ότι ήταν γιο σου? Σαν μεγάλη του αδελφή μοιάζεις. Αναστάση, εγώ με το Χάρη θα τα πάμε πολύ καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραιότατο, καθαρό και αυτό το πιατάκι. Πολλά δεν είναι όμως, παιδιά. Πώς θα τα φάμε όλα αυτά? Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν ήρθε και η φίλη μου που είναι μακαρονού. Αχα. Είναι ωραία η φίλη σου. Αμέ. Και νομίζω ότι είναι ο τύπος σου. Είμαι άτυχος. Και καλή κοπέλα. Την ξέρω χρόνια και μου έχει συνταθεί πάρα πολύ. Αλήθεια, πώς γνωριστήκατε με τον Αναστάση? Κάναμε μαζί στρατό στη Ρόδο. Ναι, μην αρχίσουμε τώρα τις ιστορίες με στρατό, γιατί θα έχουμε τελειώμο. Φοβάσαι, μην βαρεθώ, μωρό μου. Μωράκι μου, δεν φοβάμαι. Μισό να κάνω ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Υπάρχει θέση και για μένα? Κορίνα. Χάρη. Τι κάνεις εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Εμένα με κάλεσε η φίλη μου. Και εμένα ο φίλος μου. Χάρη, η Κορίνα είναι η φίλη μου που σου έλεγα. Τι γνωρίζεστε? Δεν το πιστεύω, με καταδιώκεις παντού. Εγώ σε καταδιώκω? Πες το μας κι αυτό. Που έχω να σε δω 12 χρόνια και ξαφνικά έχεις γίνει σκιά μου. Καλά, η Κορίνα είναι η κοπέλα που μου έλεγες? Αυτή. Ωραία, ρε, μια χαρά κορίτσι είναι. Νομίζεις? Αυτή η αθώα μου ρίξε γελάει πολλούς. Μόνο εγώ ξέρω ότι κρύβεται πίσω από αυτό το ηλίθιο χαμόγελο. Αγιά σε παρακαλώ. Ας τον, Βέρα μου. Ο άνθρωπος είναι παρανοϊκός. Έχει μανία καταδίωξης. Είναι μισογύνης, μισάνθρωπος και πρώην κομμουνιστής. Παιδιά, παιδιά, ήρεμα. Μια και μαζευτήκαμε. Δεν καθόμαστε όλοι μαζί να τσακωθείτε με την ησυχία σας? Δεν είσαι σοβαρή. Εγώ με αυτόν. Λοιπόν, μη διακόπτω το φαγητό σας. Φεύγω. Όχι, κορίτσι μου, τρελάθηκες. Κάτσε. Πες τη Ζαχαρική σου να μείνει. Ναι, κάτσε. Αν να φύγει κάποιος, θα φύγω εγώ. Όχι, να κάτσε εκεί που κάθεσαι. Μη λες μετά ότι σε διώξαμε. Άκου για να μαθαίνεις, κοριτσάκι μου. Εμένα δεν με διώχνει κανείς. Εγώ φεύγω μόνος μου. Όχι, εγώ φεύγω. Όχι, είπα φεύγω εγώ. Όχι, εγώ φεύγω. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Εσείς οι δύο μένετε και εμείς φεύγουμε τώρα. Πάμε. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλά, τι ήταν τώρα αυτό? Ξέρω εγώ.
Πω, πίκρα που τραβάνε μερικοί άνθρωποι. Και να σκεφτείς εντωμεταξύ ότι εγώ νόμιζα πως ο Χάρης ήταν υπερβολικός, θα μου τα έλεγε. Τι εννοείς? Τι να εννοώ, βρε Βέρα μου, δεν την είδες πως έκανε τη φίλη σου, σαν αστερική έκανε. Συγγνώμη, ο φίλος ήταν καλύτερος. Σε πάω μια βολτίτσα. Άντε ρε. Νέο ψυχικό. Τι το ξαναμένω ρε ηλίθιε. Νέο ψυχικό. Τι έγινε, δεν βρίσκουμε ταξάκι? Τι θες εδώ παιδάκι μου, το καλό σου. Αυτά παθαίνεις. Άμα είσαι 30 και δεν ξέρεις ακόμα να οδηγείς, εξαρτάσαι από τα καπρίτσια του κάθε ταρίφα. Χάρη, κάνε μου τη χάρη και φύγε, εντάξει, διώχνω στα ταξί. Έλα, ανέβα, θα σε πάω. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Τι, δεν σ' αφήνει ο μπαμπάς σου να ανεβαίνει σε μηχανές? Όταν οδηγούν κάτι ζώα σαν και σένα, είναι το ένστικτο της επιβίωσης που με συγκρατεί και όχι ο μπαμπάς μου. Α, πες το, τι φοβάσαι. Μα τι λες τώρα, παιδί μου? Αυτό που σου λέω. Η Κορίνα είναι σοβαρή κοπέλα, μορφωμένη και πάνω απ' όλα ένας γλυκός και ήσυχος άνθρωπος. Ο φίλος σου την έχει τρελάνει, μου τα λέει εμένα. Σου είπε όμως ότι ο φίλος μου έχασε εξαιτίας τη Χριστίνα? Έλα τώρα, ρε Αναστάση, μη μου πεις ότι τον παίρνεις σοβαρά. Και βέβαια τον παίρνω σοβαρά. Ο Χάρης είναι ένα πολύ έξυπνο και λογικό παιδί. Και εσύ τον είχες συμπαθήσει πριν έρθει αυτή, δεν είναι? Και εσύ θα συμπαθούσες την Κορίνα αν την έβλεπες. Μετά τον εξορκισμό. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις τι κάνουμε τώρα? Πώς δεν καταλαβαίνω, πάμε να μαλώσουμε για τους δύο. Ποιος μάλωσε? Μαλώσαμε εμείς. Όχι, αγάπη μου. Αγάπη μου. Πιο σιγά, πιο σιγά! Κάρε, Κορίνα, ο λαιμός μου θα με πνίξει! Έλα, είπαμε όχι πάνω από 50. Σου φαίνεται ότι πάω πάνω από 50? Έλα, ρε Χάρη, φοβάμαι! Να σου πω, αν είναι να μου σπάσει τα νεύρα, θα σταματήσω να κατέβεις. Σταμάτα, σταμάτα να φτιάξω το φουστάνι μου. Γιατί φοβάσαι με προκαλέσει καμιά καραμπόλα? Αυτό μάλλον που το κάνεις εσύ έτσι όπως τρέχεις. Μην κουνιέσαι, ρε παιδί μου, θα πέσουμε κι πιο. Δεν μπορείς τουλάχιστον να αποφέρεις τις λακκούβες. Τι το θέλα ο βλαμμένος, έπρεπε να σ' αφήσω στο έλεος του ταρίφα. Το φουλάρι μου, Χάρη, σταμάτα. Έλα, Χάρη. Κορίνα, θα σκοτωθούμε. Πρόσεχε. Α! Φωνάσα. Όχι, έτσι φωνάζω για να ακούσω τη φωνή μου. Μα και εσύ, δεν με ακολουθείς. Πού να σε ακολουθήσω, η επόμενη στάση είναι στο νεκροτομείο. Πολλές. Τι έπαθες, μία θλάση, ένα στραβούλευμα. Ναι, ναι, ένα-δυο σπασμένα πλευρά, παρά λίγο μια τρίμηνη παραμονή στο κάτι. Εσύ δεν έπαθες τίποτα, ούτε ένα νυχάκι δεν έσπασες. Το κράνος σώζει ζωές. Το κράνος μου που σου έδωσα να φορέσεις, πριν κρεμοτσακιστούμε εξαιτίας σου. Εντάξει, ρε Χάρη, πόσες φορές θα σου ζητήσω συγγνώμη? Ανεξάντλητες. Έλα. Όχι, πρόσεχε. Άντρες, σου λέει ο άλλος. Μα να μην αντέχετε καθόλου στον πόνο. Θες να δοκιμάσεις κι άλλο την αντοχή μου, δεν σου φτάνει για απόψε. Ωραία, είπαμε. Εγώ φταίω. Θα σου πληρώσω εγώ τη ζημιά. Τι να πληρώσεις, ρε Κορίνα, αυτό ήταν το τελικό χτύπημα. Χριστίνα τέλος, μηχανή τέλος, αφιένας τέλος. Τι άλλο έχει μείνει όρθιο? Μην το λες. Να φεύγω εγώ, Ναι, ναι. Ξέρεις, σκέφτηκα κάτι. Ναι. Να, μια που ο Δημητράκης απόψε, ναι, λέω, θα κοιμάται στο συμμαθητή του. Α, ναι. Μήπως να πίναμε εκείνο τον καφέ που λέγαμε? Ναι. Έλα, το τσάι σου. Δεν θέλω τσάι, δεν μ' αρέσει το τσάι. Μπύρα θέλω. Μπύρα, με τόσο παυσίπονα που πήρες. Δεν σε μισώ και τόσο. Έλα, φέρε λεμόνι τότε. Και θες να χάσω και τη γλώσσα μου? Δεν θα ήταν άσχημα. Μήπως θες να στο φυσήξω να κρυώσει? Ναι. Δεν σφάξαμε. Καθώς θα άρχισε, φέρε και το τηλεκοντρόλ. Yes, master. Πονάω. Πονάω. Θες να σου φέρω κανένα παυσίπονο? Όχι, μπορείς να αλλάζεις τα κανάλια. Φέρ' το. Όχι αυτό. Όχι αυτό, αν είναι τα πάνια θέλω. Έλα, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Έλα. Σιγά, παιδί, με ζάλισες. Τι προλαβαίνεις να δεις έτσι? Προλαβαίνω, μη σε νοιάζει. Όχι αυτό. Άλλο. Άλλο. Φέρε εδώ, ρε πουλάκι μου. Είναι όλα αυτά που έμειναν. Να, εδώ είσαι. Ωραία μουσική, Ναι, οι τσόντες έχουν τις καλύτερες φανκές. Τσόντα είναι?
Όχι, ο σταθμός της εκκλησίας είναι. Τρεις μουστακαλίδες που αλήφουνε με λάδι μια ξανθιά. Τι περιμένεις να είναι, κοριτσάκι μου, διαφήμιση αντιλιακού. Τι έπαθες, γιατί το κλείσες? Έλα, έλα, στο κρεβάτι σου, γρήγορα. Α, πονάει εδώ. Στο κρεβάτι, είπαμε. Τι έγινε, κορινάκι, μας μπήκαν ιδέες. Χαχα. Τι? Είσαι πολύ όμορφη. Ναι. Βέρα. Βέρα, θέλω να ξέρεις. Αναστάση, ό,τι και αν πεις τώρα, αυτό που θα πεις μετά είναι που μετράει. Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Και τώρα, και μετά, και πιο μετά. Θέλω να σε ακούω, να σε νιώθω, θέλω να σε μυρίσω, θέλω να σε αγγίζω. Εσύ δεν θέλεις. Θέλω. Έλα, ολόκληρος άντρας και κάνει σαν μωρό. Περίμενε. Έλα τώρα, έλα. Καλά είσαι έτσι? Ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, εκεί έχω το νερό και τα χάπια σου. Δεν φτάνω εκεί, είναι πολύ μακριά. Να πλώσεις το κουλό σου να τα φτάσεις. Ξύσε μου λίγο την πλάτη. Χάρη. Λοιπόν, θα περιμένω μέχρι να κοιμηθείς, μήπως χρειαστείς κάτι. Καλά. Να σου πω σίγουρα να μην πάρω τη μαμά σου. Πάπα, Παναγίτσα μου, προτιμώ εκείνες τις νοσοκόμες με το μουστάκι. Καλά, λοιπόν, εγώ θα πάω μέσα. Πού μέσα, παιδί μου? Τι που μέσα, μέσα, μέσα! Καλά, πήγαινε, κοριτσάκι μου, πήγαινε εσύ. Εγώ εδώ πονάω. Κορινά, θα στα κόψω τα χεράκια. Κορινά, τι κάνεις εκεί, ψαχουλεύεις? Ούτε να το διανοείσαι. Μην ανησυχείς, δεν θα ανέβω πάνω. Εγώ άλλα θυμάμαι. Μην τολμήσεις να αγγίξεις τους δίσκους μου. Κάμερες έχεις βάλει εδώ μέσα? Κορίνα! Δεν πειράζω τίποτα. Έλα λίγο μέσα. Τι έγινε, πονάς? Όχι, μωρέ, πίνασα λίγο. Θα το τρώγα ένα τοστάκι τώρα. Πώς το θες το τοστάκι? Τίποτε, μωρέ, ζαμπόν, τυρί, μουστάρδα, μαγιονεζούλα, ντομάτα και βούτυρο. Α, και... Δεν έχει και. Τόστ θα σου φτιάξω, όχι γεμιστά. Κάνε τα δύο τα τόστ. Έχω ένα κενό. Ξέχασες τη μουστάρδα. Τι με κοιτάς, δεν τρώγεται έτσι στεγνό. Αγία η κυρία Χαρίκλια. Απορώ πώς σε μεγάλωσε και δεν σε έδωσε σε ίδρυμα. Ήμουν αγλικούλης. Αλλά θα μου πεις και από εκεί θα σε διώχναν τέτοιος που είσαι. Φέρε και νερό. Και νερό. Ολόκληρο μπουκάλι. Υδροκιάνιο. Ευχαριστώ. Ξέρεις πως μου αρέσει που θα κοιμηθούμε μαζί. Και εμένα. Μόνο μη μου τραβάς το πάπλο μου, γιατί θα βρεθείς κάτω από το κρεβάτι. Με απειλείς. Με απειλείς. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Ναι, σιγά, φοβηθήκαμε. Τι μου γκρίζεις?
Παρακαλώ. Δεν θες τίποτα άλλο τώρα, εντάξει. Άντε, κοιμήσου να φύγω κι εγώ. Μείνε λίγο ακόμα. Μπα, τώρα θες και την παρέα μου. Μην κολακεύεσαι, τις υπηρεσίες σου θέλω μέχρι να κοιμηθώ. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Αλκοολικό γουρούνι. Σήκω μου, κατέστρεψες το κομπιούτερ. Τι είναι, πληρώσαμε. Τίποτα δεν πλήρωσες ακόμη, ρε. Τίποτα δεν πλήρωσες. Έλα, έλα, σήκω, σήκω. Το κεφάλι μου, ρε. Α, το δαγωτόνυρο, το δαγωτόνυρο. Ποιος είναι. Ρε Μίλτο, δεν τρέπεσαι λίγο. Μαμά. Μαμούνια, ο Άπο είμαι, ρε Μάλι. Ο Άπο, τι έγινε, ρε, πού είσαι. Μαζί σου. Στο σπίτι μου είσαι. Ποιο σπίτι βρεχαμένε, στο γραφείο βρίσκεσαι. Τι κάνω εδώ, εσύ με έφερες. Κλείστο τηλέφωνο, ηλίθιε. Εδώ είμαι, σ' ακούω. Ωρε γαμότο. Α, χάλια είμαι. Τι έγινε εδώ, ποιο έριξε το ουίσκι. Εσύ και μάλιστα πάνω στο γραφείο μου. Έλα, έλα, σήκω να πληθείς. Πώς ήρθα εδώ, ρε, γιατί ήρθα εδώ. Κι εγώ αναρωτιέμαι, Μίλτο, γιατί ήρθε στον κόσμο. Αλλά άγνωστε βουλέ του υψίστου, που λένε και χριστιανοί. Έλειωσα, ρε, δεν θυμάμαι τίποτα. Πού πήγα, τι έκανα. Κάπου θα τάσπαγες πάλι. Ναι. Δεν έβρισκα τα μάξιμα, αυτό το θυμάμαι. Πήρα ταξί. Αλλά νόμιζα ότι του είπα να με πάει σπίτι μου. Για κακή τύχη και δική μου και του υπολογιστή μου, το κύμα σε ξέβρασε εδώ. Ποιος. Κορίνα. Μπαμπά. Τι κάνεις εσύ εδώ. Χάρη. Χάρη, Κορίνα, πού είσαι παιδί μου. Το πιστεύω, με πήρε ο ύπνος. Πού σε πήρε ο ύπνος, αγάπη μου. Τίποτα, μπα, θα σου πω, μην ανησυχείς, μια χαρά είμαι. Ναι, συγγνώμη που δεν σε πήρα τηλέφωνο. Έλα, θα τα πούμε. Γεια. Αχ, έχω πιαστεί ολόκληρη. Ναι, να σε λυπηθούμε κιόλας. Καλά, ποιος είναι πρωί-πρωί. Για σένα, θα είναι το Δαφνί. Κυριακάτικα. Ντί σου γρήγορα εσύ. Τι λες, παιδάκι μου, τι σου γρήγορα. Ντυμένη είμαι. Φαντάσου ότι έχει περάσει από εδώ μέσα. Ακού ντί σου γρήγορα. Μαμά. Όχ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά. Αν εξαιρέσεις κάτι ρουχαλιτά, υπέροχα.
Ροχάλιζα εγώ, γιατί δεν με σκουντεύεις? Σε δουλεύω, βρε. Σαν πουλάκι κοιμώσου. Α, γιατί εσύ έτσι ένα μικρό ροχαλιτάκι το βγάζεις. Εγώ δεν ροχαλίζω. Ίσα που ακούγεσαι, όσο πατάει μια γάτα, αλήθεια. Ψέματα, με κοροϊδεύεις. Αφού είναι πολύ ωραίο, αλήθεια, μένα με ανούριζε. Άσε με, ακούσε και ροχαλίζω. Δηλαδή εσύ να μην έχεις ούτε ένα ελαττωματάκι. Άσε με. Πού πας? Να ετοιμάσω πρωινό. Περίμενα να σου δείξω. Όχι. Εσύ να κάτσεις εδώ να τυντωθείς κι άλλο. Υπάρχει room service. Πώς τον προτιμά τον καφέ η κυρία? Πολύ γλυκό. Πόσο γλυκό? Σαν και σένα. Έφτασε! Καλά, τι ετοίμασες εκεί? Χάσαμε, βλέπεις, και πολλές δυνάμεις το βράδυ. Θέλω να σου κάνω και καλή εντύπωση. Τι νόμιζες? Καλά, ελπίζω να μην κοιμόμαστε συχνά μαζί, γιατί με βλέπω να τα παίρνω τα κιλά στο άψες βίση. Μα δεν έκανα και τίποτα. Να τα αυγουλάκια μας, τα τηγανιτούλια με τον μπεϊκονάκι τους, τα λουκουμαδούλια μας, φρυγανίτσες με βουτυράκι και μαρμελαδίτσα, τα ωραία μας τα καφεδούλια και τα χυμουλάκια μας. Είναι ζωήδα. Ούτε σε προεδρική σου ήταν τέτοιο πρωινό. Θέλω να σε έχω στα όπα-όπα. Ναι. Αλλά έτσι πως πας, θα με έχεις διπλή. Παχαίνω εύκολα εγώ. Όχι τόσο εύκολο. Όχι ψίχουλα στο σεντόνι. Χριστός και Παναγία! Καλέ, τι κάνετε εσείς οι δύο εδώ? Προσπαθούμε να ζήσουμε τον έρωτά μας και δεν μας αφήνεις. Καλά τα έλεγε τελικά η γραφολόγος ότι είσαι κρυφό γκέι. Ναι, Λίλη. Είναι περιττό να κρυβόμαστε. Κάθε Κυριακή γίνεται το ίδιο. Έρχομαι με τον εραστή μου από εδώ και μου τρίβει την πλάτη. Θα φας γαστούκι, ε. Μαμά, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω. Τουλάχιστον τον σβαράνιασες και ησυχάσαμε. Να βρω την υγειά μου κι εγώ. Με αυτό το διάολο που πας και καβαλάς και τρέχεις. Εσύ και ο Αναστάζης με γλωσσοφάγατε. Και να μην με πάρεις ένα τηλέφωνο. Μόνο σου βραδιάτικα. Με σβασμένο το λαιμό και το χέρι. Μαμά, δεν έπαθα τίποτα. Μια χαρά είμαι. Εντάξει, μας έφτιαξε πρωινό τώρα, άντε σπιτάκι σου. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Τέτοιες ώρες μια μάνα χρειάζεται. Ρε μπελά που βρήκαμε. Μαμά, δεν είμαι ανάπηρος. Ό,τι χρειάζομαι, σηκώνομαι, πάω και το παίρνω. Ναι, εμένα θα μου πεις. Εσύ και ο αδερφός θα με πεθάνετε καμιά ώρα. Να. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ, συγγνώμη, αλλά είναι που... Δεν κρατιέμαι άλλο. Παρακαλώ, με τις υγείες σας. Και αυτή, βρε αγόρι μου. Το Θεό σου δεν έχεις. Όχι ρε μαμά, όχι, δεν με την... Ήτανε να μη φύγει η Χριστίνα από εδώ μέσα. Σόδομα και γόμορα γίναμε. Ναι, εντάξει, να το δεχτώ. Αλλά εσύ δεν μας είπες, γιατί ήρθες εδώ, κυρία Κάτικα? Αχ, παιδιά, είμαι στα τελευταία μου. Α, και ήρθες στο γραφείο να ξεψυχήσεις? Όχι, γλυκέ μου. Ξέχασα εδώ τα χάπια μου. Τα αντιγρυπικά που φέρνω από την Αμερική. Αχ, όλη μέρα χθες υπέφερα. Τα μάτια μου έτρεχαν τόσο που δεν μπόρεσα ούτε να βαφτώ. Να φανταστείς, κυκλοφορούσα χωρίς μάσκαρα. Σοβαρά? Πού? Στο σπίτι μου. Σπαράζει η καρδιά μου. Τι τραβάς κι εσύ? Καλά, άσε με μένα. Εσείς, τι κάνατε εδώ? Αφού σου είπα ρε μαμά, τη γύριζα σπίτι όταν έγινε το ατύχημα και πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο. Και μετά σου έκανε αρμένικη βίζιτα? Με γύρισε σπίτι η κοπέλα και κάθισε να με φροντίσει και την πήρε ο ύπνος εδώ. Και γιατί δεν πήρε τη μάνα σου να σε φροντίσει? Ορφανό είσαι, παιδάκι μου. Για να μην σ' ανησυχήσω ρε μαμά. Ορίστε. Και δεν μου λες, πού είχατε πάει και τη γυρνούσε στο σπίτι? Χάρη, έχετε δεσμό? Μαμά, αν η Κορίνα ήταν το τελευταίο κορίτσι στη γη, εγώ θα γινόμουν λούγκρα. Παπα, παιδάκι μου, μη λες τέτοια λόγια. Αφού σου λέω, δεν τρέχει τίποτα. Απλώς έχουμε κάτι κοινούς γνωστούς. Χάρη, τι είναι λούγκρα? Νταλάκια σου. Σταμός έγινε, ρε παιδί μου. Σταμάτα με τα ψίχουλα. Έχεις δίκιο, με σηκώσεις, παρασύρθηκα. Μ' αρέσει πολύ το σπίτι σου.
Έλα μωρέ, μια τρύπα είναι. Εμένα δεν με πειράζει δηλαδή. Για το Δημητράκη. Τα παιδιά θέλουν χώρο. Αλήθεια, τι είναι όλες αυτές οι κάρτες που έχει πάνω από το κρεβάτι του? Ο πατέρας του είναι στα καράβια. Α. Φτάσαμε και σε αυτό. Δύσκολο να έχεις άντρα ναυτικό, Κοίτα τον συγκεκριμένο. Ήταν δύσκολο να τον έχεις άντρα έτσι κι αλλιώς. Αν δεν θες να μιλήσεις, γι' αυτό το καταλαβαίνω. Παλιές ιστορίες. Εγώ τις έχω διαγράψει. Και το παιδί? Το παιδί κάνει πώς και πώς. Όταν έρχονται κάρτες, παιχνίδια. Το σκέφτεται όμως, Τέλος πάντων. Όταν χωρίσαμε, Δημητράκης ήταν πολύ μικρός. Δύο φορές τον έχει δει όλο και όλο. Δηλαδή, όλο μόνο έχει το μεγάλο, ξέρεις. Ναι. Άστα αυτά. Ας περάσουμε σε σένα. Πώς και δεν σε καπάρωσε κανένα και λεπούρι. Μη μου λες τέτοια. Γιατί θα το πάρω πάνω μου, εσύ. Έλα, πες, δεν ζηλεύω. Είχαμε κι εμείς τα τυχερά μας. Έφτασα μια φορά και κοντά στην εκκλησία, αλλά. Αλλά τι. Έλα, πες. Τι να πω, παιδί μου! Μαμά, τι κάνεις τόση ώρα μέσα? Τίποτα, αγόρι μου. Άνοιξα τα παράθυρα να αερίσω το δωμάτιό σου. Δεν με κοροϊδεύεις εμένα, Χαρίκλια. Με βρήκες ανήμπορο και μου τακτοποιείς τα πράγματά μου. Πάλι δεν θα βρίσκω τίποτα, ρε γαμώτο. Τα σεντόνια σου αλλάζω, αγόρι μου. Χάλια έχουν γίνει. Τρώγατε πάνω στο κρεβάτι? Δεν τρώγαμε. Έτρωγα. Τέλος πάντων, κάνω ό,τι σε φωτίζει ο Θεός. Ο Χάρης δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι το ίδιο εγωιστής, ξερόλας και αντιπαθητικός. Απορώ πως ήμουν ερωτευμένη μαζί του στο σχολείο. Καλό κορίτσι πάντως η Κορίνα. Τι να σου πω, μέσα στην καρδιά μου την έχω, δεν ξέρεις πόσο τη συμπαθώ. Σε πήγε στο νοσοκομείο, σε έφερε πίσω, ξαγρύπνησε στο πλευρό σου. Αυτό της έλειπε. Παραλίγο να σκοτωθώ εξαιτίας της. Να της πεις ότι ξέχασε εδώ μία ατζέντα. Την άφησα πάνω στο κρεβάτι. Οκ. Ήτανε πάντως ευγενικό εκ μέρους της. Να της κάνουμε το τραπέζι να την ευχαριστήσουμε. Σιγά μην της γράψουμε και το εξοχικό στη Μαλεσίνα. Βρε αγόρι μου, μήπως είναι λιγάκι τσιμπημένη μαζί σου? Έχει τρελαθεί, μου φαίνεται. Γιατί? Λίγος της πέφτεις τέτοιος λεβέντης. Μαμά! Γιατί, παιδάκι μου? Αυτή τουλάχιστον ήταν ντυμένη όταν μπήκα. Μαμά, τέρμα. Με ρούχα ή χωρίς, η Κορίνα δεν θα σου χαρίσει το εγγονάκι που ονειρεύεσαι. Και καλύτερα δηλαδή, γιατί ζαμπό θα έβγαινε από αυτή την τρελή. Καλά, κόλασε. Είσαι όμως τελείως γουρούνι, ρε Μίλτον. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, άπο, αυτό πρέπει να το ψάξεις λίγο, να το εκμεταλλευτείς. Τι να κάνω, να βγω στα 090. Μα είναι τρομερό. Βλέπεις όνειρο ότι καταστράφηκε το κομπιούτερ σου, έρχεσαι εδώ και το βρίσκεις πνιγμένο στα ξύδια του Μίλτου. Δεν μπορούσες αντί για αυτό να ονειρευτείς ότι είμαι με καμιά γκόμενα. Ναι, δέχομαι και παραγγελίες, σιγά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πώς άρχισε έτσι? Είπε τίποτα η Κατερίνα? Ποια Κατερίνα, ρε? Κυριακή είναι. Κυριακή? Μα αυτό να τελείωσε η βέφα. Θα ήταν σε επανάληψη, χρυσό μου. Κάπως πρέπει να γεμίσουν και τα Σαββατοκύριακα. Και καλά εγώ. Εσείς τι κάνετε εδώ? Κανονίζετε κάτι κρυφά από μένα? Οργανώνουμε ανταρσία. Θέλουμε να πάρουμε τη διεύθυνση από την Κατερίνα. Τι? Έλα, βρε Σπυράκο, μαστιεύομαι. Τα πράγματα είναι απλά. Εγώ είδα στον ύπνο με το κομπιούτερ μου ανατινάχθηκε, ήρθα εδώ. Και έζησε τον εφιάλτη. Ο Μίλτος πέρασε αξέχαστα στα μπουζούκια και είπε: Δεν πάω σπίτι μου απόψε. Γιατί να μην πάω στο γραφείο του Άπο να τελειώσω το μπουκάλι μου? Α, σα πειρώ, διασύρθηκα. Χρόνια τώρα διασύρεσαι. Ναι, παιδιά, αλλά όχι μπροστά στα μάτια σα. Κι η Λίλη? Εγώ είμαι η μόνη φυσιολογική εδώ μέσα. Ήρθα να πάρω τα χάπια μου. Καλά, πώ την πάτησε έτσι? Τώρα θα καθόμουν σπιτάκι μου και. Να σου πω. Θε κανένα σουβλάκι? Παρήγγειλα λίγα παραπάνω. Ναι, καλά. Μόνο 15. Τι θες τώρα, αφού είχε αδειάσει το στομάχι μου? Σε έχουμε δει και με γεμάτο τι τρως. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή, όταν τους είδα μαζί, τρελάθηκα. Αυτόν ήθελε πάντα. Εκείνος όμως την έφτυνε. Και μόλις κούνησε το δαχτυλάκι, έτρεξε. Και πάει ο γάμος. 10 μέρες πριν γίνει. Την έχεις ξαναδεί? Μπα. Και ούτε που με ενδιαφέρει δηλαδή. Δεν ήταν αυτή η γυναίκα της ζωής μου εμένα. Ναι. Έλα, Νίκη. Τα παιδιά. Τι. Πόσο. Γεια. Πάνω στην ώρα. Μόλις ετοιμάζω τραπέζι.
Μπαμπά, σε προειδοποιώ, πέρασα δύσκολη νύχτα. Εγώ εσένα σκέφτομαι. Να αναπληρώσει τις δυνάμεις. Όχι δυνάμεις, νεύρα πρέπει να αναπληρώσω. Ήμουνα με το Χάρη. Χαίρομαι, γιατί εγώ ήξερα ότι δεν τον αντέχεις. Μη χαίρεσαι. Ακόμα δεν τον αντέχω. Μάλιστα, χθες πάρω λίγο να το σκοτώσω. Τώρα, να μην αρχίσω τις ερμηνείες, ε. Μπράβο, μπαμπά. Μεγαλώνεις και μαθαίνεις. Λοιπόν. Αλλά ούνα, αλλά δύο, αλλά τρέ. Έλα, έλα, γρήγορα. Τη γραβάτα μου δεν βρίσκω. Κοίτα κάτω από το κρεβάτι. Τρελάθηκες, έχεις σκόνη κάτω, το παντελόνι είναι καθαρό. Καλά, ο γιος μου ψήνεται στον πυρετό και σε σκέφτεσαι με λιαρωθεί το παντελόνι σου. Εντάξει, έχεις δίκιο, συγγνώμη, κάπου εδώ θα είναι. Άντε, γρήγορα. Τα παπούσια μου να βάλω και φύγαμε. Ναι, αλλά αργείς. Μωρό μου, ηρέμησε. Δεν είναι μόνο στο σπίτι του φίλου του, είναι. Ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν ξέρεις πώς σκέφτεται το παιδί. Να έχει ανάγκη τη μάνα του και να μην είμαι εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω εγώ με το αυτοκίνητο. Δεν σε αφήνω να οδηγήσεις ταραγμένη. Μια χαρά μπορώ να οδηγήσω ταραγμένη. Λοιπόν, φόρα τα παπούτσια σου και κλείσε την πόρτα φεύγοντας. Έφυγα. Έλα, βρε μπαμπά, αφού μου άρεσε, αλήθεια. Τότε γιατί δεν το αφήγεις όλο. Γιατί θέλω να το πάρω μαζί μου στη δουλειά αύριο. Ναι, καλά. Πιο μπάζα κοροϊδέψει. Τουλάχιστον όταν ήσουν μικρή, το έδινε στο σκύλο και μας κοροϊδεύε κανονικά. Τότε ήμουν μικρή. Πάμε να σου φέρω γλυκό. Ωραία. Μπαμπά, πώς θέλεις να κάνει μια μηχανή. Τι, θα αρχίσεις το ράψιμο. Μοτοσυκλέτα, βρε μπαμπά. Πώς σου ήρθε αυτό, παιδί μου, εσύ ούτε στην εφηβεία σου δεν ήθελες τέτοια πράγματα. Όχι για μένα, αλλά ο Χάρης τύψε χθες με τη μηχανή και φταίω εγώ. Ανέβηκες εσύ σε μηχανή. Πώς είναι ο άνθρωπος, είναι καλά. Καλά, καλά. Λίγο αφιένας, κάτι πλευρά, χέρια, πόδια, μπορεί καμιά διάσηση. Τον αναγνωρίζεις πάντως. Πάλι καλά. Η μηχανή του έγινε αγνώριστη. Α, γι' αυτό έμεινες εκεί. Γιατί θα υπήρχε ποτέ άλλος λόγος. Εκτελούσα χρέη νοσοκόμας. Πάω να την πέσω, δεν αντέχω άλλο. Κάτσε να κλείσω το κινητό, μη θυμηθεί ξαφνικά ότι θέλει κάτι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τι είναι πάλι. Το ημερολόγιο μου. Και αν το διαβάσει. Μιμή από Ηλίσια. Δεν είναι και λίγο να πιάσεις το φίλο σου να διαβάζει το ημερολόγιο σου. Πριν όμως τον καταδικάσουμε, ας μπούμε και λίγο στη θέση του. Μήπως νιώθει ανασφαλής για τη σχέση σας. Μήπως γράφεις πάρα πολλά και του λες πολύ λίγα. Δώσε του μια ευκαιρία. Αλλά αν ξανασυμβεί, γύρνα σελίδα. Και στη ζωή και στο ημερολόγιο.